και αν μπορείτε με το νομοθέτη κάποια παραγωγιά να είναι κατά από την από θεού, ας πούμε. Δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο αυτή η μόνωση. Είπε το γνώσιο ότι η κρίση της ένα και μία ενάμιση και ένα στην απομόνωση της κρίσης. Το οποίο είναι πολύ φρικτό, αν το συνοποιήσουμε έτσι. Νομίζω ότι σε ενάμιση και ένα, εγώ δεν μπορώ να χωρέσω κάτι. Γι' αυτό τι είναι παραγωγή, δηλαδή, που περάσαμε. Περάσαμε αυτό το καθεστώς, αλλά βέβαια σας είπα και προηγουμένως όταν με ρωτήσατε αν είχα κάποιες αμφιβολίες. Η παρηγοριά του Θεού ερχόταν τόσο γρήγορα που τρεπόμουν γιατί είχα αμφιβολίες. Γιατί λέω, πώς να έχω αμφιβολίες όταν καθημερινά βλέπω την παρουσία του Θεού. Όχι μόνο σε αυτή την κατάσταση όπου ήμουν εγώ, αλλά νομίζω σε κάθε πιστό άνθρωπο που πιστεύει, δηλαδή ότι δεν θα τον αφήσει ο Θεός, όταν αναβάλει, όταν τέτει τη ζωή του στην αγκαλιά του Θεού, ο Θεός θα τον βοηθήσει. Ο Θεός δεν βοηθάει όταν εμείς νομίζουμε ότι μόνοι μας θα κάνουμε κάτι. Τότε αυτός υποχωρεί και λέει, αυτός μόνος μπορεί να το κάνει, γιατί δεν ζητάει τη βοήθειά μου, δεν το κάνω. Σε κάθε άλλη περίπτωση, όταν αναγνωρίζουμε και ξέρουμε ότι δεν μπορούμε οι μόνοι μας να κάνουμε κάτι και ζητάμε τη βοήθεια του Θεού, ο Θεός είναι παρόν, πάντοτε. Και αυτό μπορεί να τονιώσει κανείς έντονα σε αυτή την κατάσταση όπου είπατε, στη φυλακή 1,5-1,5. Αυτή είναι παρηγορία, δηλαδή. Πριν να το ζητήσεις, ο Θεός το δίνει. Μόνο πρέπει να αφήσουμε τη δική μας βούληση και να πάρουμε τη βούληση του Θεού ως δική μας βούληση. Τότε νομίζω όλα τα έχουμε. Ο Θεός μόνο αυτό το περιμένει. Το περιμένει μόνο αυτό, να αφήσουμε τη δική μας βούληση και να πούμε «Τε, εσύ το ξέρεις καλύτερα και εσύ να το κάνεις όπως νομίζεις ότι είναι το καλό». Και αυτός θα το κάνει. Και νομίζω, επειδή είμαι τώρα στη ιερατική σχολή, βλέπω πολλοί ιερείς εδώ, ότι αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Κάθε πνευματικός και εμείς εδώ ετοιμαζόμαστε, βέβαια, να είμαστε πνευματικοί πρώτα εμείς ως πρόσωπα να είμαστε πνευματικοί και μετά να το μεταφέρουμε. Να μεταφέρουμε αυτή την πνευματικότητα και στο ποιμνιό μας. Να το ξέρουμε πάντοτε ότι πρώτα εμείς πρέπει να νικήσουμε το εαυτό μας. Αν νικήσουμε το εαυτό μας, θα νικήσουμε τον κόσμο. Θα νικήσουμε τον κοσμοκράτορα. Δεν έχει πρόβλημα, δεν είναι μεγαλύτερος εχθρός ο κοσμοκράτορας ή ο διάβολος. Μεγαλύτερος εχθρός είναι το δικό μου. Αν μπορώ να νικήσω τον εαυτό μου, τότε είναι πραγματική επιτυχία αυτό. Και ως δηλαδή ιερείς και ως φοιτητές της θεολογικής σχολής, πρέπει πάντα στο νου να το έχουμε αυτό, ότι πρέπει πρώτα εμείς να γίνουμε πνευματικοί και μετά στους άλλους να, έτσι, να κάνουμε ιεραποστολή για την πνευματικότητα, όπως το έχει και προηγουμένως πει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Εμείς οι πρώτοι πρέπει να το δεχτούμε αυτό, πρώτοι πρέπει να το νιώθουμε πώς είναι η πνευματική ζωή. Σαν συμβουλή που γνωρίζετε την συμβατική του σχολείου, πώς θεωρήσατε αυτή την εξορία που είχατε ενώπιον όλων των σχολείων, ενώπιον της Εκκλησίας και ενώπιον του ποιμνίου, πώς εκλάβατε αυτό σαν ευλογία του Θεού ή σαν κάτι που σαν κάποιος επίσκοπος δυνατός ενάντια όλου του κράτους και όλης της σχηματικής της Εκκλησίας, ώστε να πάρετε αυτό. Ξέρετε,
Πρώτα σημαίες και αυτές είναι, ήταν αμφιβολίες που μιλήσαμε προηγουμένως. Δηλαδή, πρώτα σημαίες όταν δεν έχει περάσει ακόμα καιρό για να μας φωτίσει και για τα ιστορικά, τότε δεν ξέρουμε από ποιος προέρχεται αυτό. Και οι πρώτες μέρες δεν μπορέσαμε και εμείς να ξέρουμε είναι βούληση του Θεού αυτό, είναι ευλογία του Θεού που το λέτε εσείς ή είναι κάτι άλλο. Αλλά όταν πέρασε το χρόνο, τώρα μιλάμε μετά 5 χρόνια, πέρασαν ήδη 5 χρόνια από αυτή την πρώτη εξορία, τώρα μπορούμε με βεβαιότητα να το πούμε ότι είναι ευλογία του Θεού. Είναι ευλογία του Θεού πολύπλευρη. Όχι μόνο για μένα ως πρόσωπο να το πω, που έτσι το νιώθω ως ανάπτυξη της πνευματικής μου εμπειρίας. Αλλά από αυτή την εμπειρία έλαβαν κάτι και οι ιερείς και το ποιμνιό μας. Δηλαδή είναι τώρα κάποιοι που ήδη έδειξαν ότι είναι σοβαροί, ότι μπορούν να δεχτούν και εξορίες. Και αυτό είναι κάτι σημαντικό στην Εκκλησία. Δηλαδή είναι ήδη ένα επίπεδο. Δεν μπορεί νεοφώτιστος, δεν ξέρω, να μαρτυρήσει τόσο, όπως όσο μπορεί ένας όριμος πνευματικός άνθρωπος. Εφόσον αυτή είναι τα ρήματα που θέλετε να κάνετε στο κράτος και είναι καθαρά και στην Αγία, τι νόημα υπέβαλαν στο κράτος να αναπολύσει τις διαδικασίες, τι είναι τα εκλογικά όρια, ποιες ήταν οι δεύτερες κατηγορίες στο κράτος και πώς. Ποιες ήταν κατηγορίες του κράτος, σας είπα αυτό, αυτή ήταν τώρα δημητικά ανασωπήρωση του εθνικού μίσους. Δηλαδή αυτοί νόμισαν ότι εμείς αναζωπηρώνουμε το εθνικό μίσος με αυτό που το κάνουμε. Δηλαδή νόμισαν ότι πρέπει όλη την Εκκλησία να υποστηρίξει την εθνικότητα ή το πολιτικό καθεστώς. Και εμείς με την δράση που τη λάβαμε αναζωπηρώνουμε το εθνικό μίσος. Αν αυτό το περιμένατε ή... Λοιπόν, άλλος παιδιά. Ορίστε, θα το πείτε. Αν άκουσα καλά τη συνεργατική αυτή η παρατησία του προσωπή, έχει πει ότι ο δημιουργός μέσω και να δημιουργεί χώρα, πώς μπορεί τώρα από τη μια εταιρεία σε διεθνή φορέα μια εταιρεία σε τέτοια ροή και από την άλλη μια σκονάτητε, άλλη πραγματικά εταιρείτε και να προσπαθέτε τη συμμετοχή και εσείς. Και τι πιο έπρεπε να... Δεν νομίζω ότι προστατεύει τη σχισματική εκκλησία, προστατεύει εκκλησίες που είναι μνημείες. Αρχίδια. Ο πολιτισμός δεν προστατεύει την εκκλησία ως σχισματική εκκλησία. Περισσότερα από αυτό που μας το έκαναν, δεν νομίζω ότι θα είμαστε κάποιος. Δεν νομίζω ότι θα μπορούν να προβούν σε κάτι πιο αυστηρό από αυτό. Γι' αυτό νομίζω ότι τώρα υπάρχει μια ατμόσφαιρα για να αναπτύξει ένα τέτοιο έργο. Μόνο κάποιους φωτισμένους απαιτούν να το καταλάβουν και να το θεωρούν σωστά αυτό που το λέμε τώρα. Δηλαδή να έχει μια μελέτη αυτό που στέλνει.